Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κρήτη σήμερα, η ώρα είναι 7 παρά, μέρος τρίτο της εκπομπής και θα συνεχίσουμε εδώ, θα δούμε τι γίνεται με τις κατεδαφίσεις, πολυσυζητημένες κατεδαφίσεις στον Αιγιαλό της Κρήτης, θα δούμε όμως τι γίνεται και με το κόκκινο σκαθάρι. Μέρη θα μας τα πει όλα η Μαρία Κουζηράκη, ειδική γραμματέας αποκεντρωμένης δίκης Κρήτης και δασολόγος βεβαίως, διπλή ιδιότητα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μια φορά έρχεστε, 100 θέματα έχουμε. Ναι, εντάξει, είναι πολλά. Είναι πολλά. Σιγά σιγά. Έχετε μπιφ που λέει η νεολαία με τους λασιθιώτες, κυρία Κουζηράκη. Τι θα σημαίνει μπιφ, αν και έχουν και ένα μικρό παιδί, αλλά δεν ξέρω τι θα πει. Τσακώνεστε με τους λασιθιώτες για τις κατεδαφίσεις. Θεωρητικά, όταν κάποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά του και δεν είναι αρεστό αυτό, έρχεται απέναντι σε αυτόν. Το θέμα είναι ότι αυτό που διαβάζω κατά καιρούς, ότι αποτελώ εγώ ως εκπρόσωπος ενός φορέα το κόκκινο πανί για ένα νομό ή μια περιοχή, θεωρώ ότι είναι λίγο κρίμα και άδικο για την ίδια την περιοχή, καθώς η δουλειά μου είναι να εφαρμόσω την νομιμότητα, να εφαρμόσω κάποια πράγματα που προστατεύονται από το Σύνταγμα ουσιαστικά, όπως είναι η κοινοχρησία, η προστασία του περιβάλλοντος. Οπότε θεωρώ ότι αν δεν είμαι εγώ και ο φορέας μου αρεστός για αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι υπάρχει θέμα με την περιοχή και όχι με τον φορέα συγκεκριμένα. Mm-hmm. Εντάξει, νομίζω είστε ξεκάθαροι σε αυτό που λέτε. Νομίζω ότι είναι τόσο απλό, θέτοντας και ένα παράδειγμα. Ακόμα και στις κατεδαφίσεις, σε περιοχές όπου παίρνονται κάποιες προσωρινές αναστολές μόνο και μόνο για χρονοκαθυστέρηση ουσιαστικά, καθώς μιλάμε για Αιγιαλό και για τελεσίδικες αποφάσεις, υπάρχουν άνθρωποι ενδιάμεσα οι οποίοι δεν πηγαίνουν στα δικαστήρια, το παίρνουν απόφαση ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει, να γίνουν νόμιμοι, να δραστηριοποιηθούν νόμιμα και καταδαφίζουν μόνοι τους. Είδαμε όμως και αυτό που είπατε, δηλαδή τις προσωρινές διαταγές, γιατί κάποιοι προσφεύγουν στα δικαστήρια. Το έχουμε δει στην Ελούντα κυρίως, σε αυτή την περιοχή, έτσι, στο Μεραμπέλο ουσιαστικά. Στα πολιτικά δικαστήρια το έχουμε δει μόνο στην Ελούντα. Ναι. Μέχρι στιγμής, επειδή οι αποφάσεις της διοίκησης γενικότερα. Οι προσφυγές είναι καταρχήν στο διοικητικό εφετείο, στα διοικητικά δικαστήρια και στη συνέχεια στο ΣΤΕ. Στα πολιτικά δικαστήρια έγινε προσφυγή με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η εξέτασή τους ουσιαστικά αφορά ιδιωτικές διαφορές, αλλά θεωρητικά γιατί η δικαστική εξουσία είναι ένα μέσο που έχει έτσι ώστε να εξετάσει τα ασφαλιστικά μέτρα μετά με την ησυχία της ή με το χρόνο της. Είναι ένα προσωρινό μέτρο το οποίο έδωσε μια παράταση στον χρόνο κατεδάφισης και το φτάνει τον Μάιο. Το Μάιο. Και μετά θα είμαστε ένα κλικ πριν από την έναρξη της σεζόν, οπότε... Να σας θυμίσω ότι πέρσι οι καταδαφίσεις στη Μύκονο ξεκίνησαν το Μάιο. Ναι, σωστό. Ναι, υπάρχει... Βέβαια, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και, πώς το λένε, πάγωμα... Αναστολές. Αναστολές επί αναστολών, έτσι, με κυβερνητικές αποφάσεις. Είναι αλήθεια, επί δύο χρόνια σταματήσαν οι καταδαφίσεις. Εμείς είχαμε μόλις ξεκινήσει τη μεγάλη εργολαβία, δηλαδή ο εργολάβος δούλευε 2 μήνες και σταμάτησε. Συντηρούνταν ενδιάμεσα με κάποιες καταδαφίσεις ευαίσθητα περιβαλλοντικά οικοσυστήματα, όπως ήταν η Χρυσή, ο Καρτερός. Οπότε συντηρούνταν και έμενε εκεί, γιατί δεν ξέρω αν δεν έχει καθόλου δουλειά, μπορεί να ξέρουν να φύγει από το έργο. Τώρα υπάρχει και μετά την ιστορία που έγινε με το Αιγαίο και τις Κυκλάδες και την Μύκονο και τις κατεδαφίσεις, υπάρχει μια πολιτική προσήλωση προς την κατεύθυνση ότι θα γίνουν πια οι κατεδαφίσεις, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Και πρέπει πλέον όλοι να τηρήσουμε την νομιμότητα και τις επιταγές που έχει το Σύνταγμα. Λίγο και το νομοσχέδιο το καινούργιο του Αιγιαλού, αν και δεν αναφέρεται σε αυτό το πράγμα, βάζει ξανά κάποια πράγματα στην θέση του σχετικά με την δραστηριοποίηση επιχειρηματιών στον κοινόχρηστο χώρο. Αυτό που ήρθε τώρα, το καινούργιο. Που είναι σε διαβούλευση, που κατέβηκε και είναι σε διαβούλευση τώρα. Πιάνει κάποια πράγματα για τη διαχείριση, ασχολείται με κάποια πράγματα. Υπήρχε μία μεγαλύτερη διάθεση για να αναλάβει, να κάνει περισσότερα. Το θέμα είναι ότι ο Αιγιαλός, το δημόσιο συμφέρον, είναι συνταγματικά προασπιζόμενα συμφέροντα σε κάθε περίπτωση. Οπότε πολλά πράγματα που υπάρχει ίσως η διάθεση να μετατραπούν, να αλλάξουν με κάποιο τρόπο, ίσως να εξυγχρονιστούν, ίσως να υπάρχει άλλη προσέγγιση, είναι δύσκολο να γίνουν γιατί πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα.
η τήρηση του συντάγματος, κυρία Κοζηράκη, ήταν και ο λόγος που έτσι καταφύγατε στον Άριο Πάγο μετά τα δικαστικά αυτά προσωρινά μπλόκα στην περίπτωση της Ελούντας και ήταν αυτό που έτσι προκάλεσε και αντιδράσεις. Ναι, προκάλεσε αντιδράσεις τις οποίες δεν τις καταλαβαίνω και ειδικά όσον αφορά το γεγονός ότι πολλοί φορείς και σύλλογοι στην Ανατολική Κρήτη ενημερώθηκαν από δημοσιεύματα και φημολογίες και δεν ζήτησα καν να ενημερωθούν από το φορέα σχετικά με την ανακοίνωση. Θα μπορούσαν να είχαν πάρει το έγγραφο αυτό και να το είχαν διαβάσει. Οπότε γινόταν ένα παιχνίδι, αν μπορώ να το πω, στα μέσα, το οποίο εμένα δεν μου άρεσε, γιατί κάναμε μια ενέργεια η οποία θεωρώ ότι ήταν η οφειλόμενη εκ μέρους μας. Ήταν μια τυπική ενέργεια η οποία ενημέρωνε την πολιτική ηγεσία, δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Οικονομικών, κοινοποίησης αυτούς, αναφορέταν στον Άριο Πάγο, ότι ενώ τον προηγούμενο Μάιο είχαν δοθεί σαφείς εντολές προς τους δικαστές να διευκολύνουν αυτές τις κατεδαφίσεις πλέον μετά από τόσα χρόνια και εφόσον πλέον υπάρχει δυνατότητα, έτσι ώστε κάποια στιγμή να πάρουμε άλλο δρόμο. Έχει γίνει αυτό το πράγμα πλέον ανέκδοτο τόσο πολλά χρόνια. Υπήρξε αυτή η εγκύκλειος του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου τον προηγούμενο Μάιο προς όλους τους δικαστές. Γι' αυτό η αναφορά ήταν προς αυτόν, όχι με την έννοια του καρφώματος ή του δεκτικού σχολείου στις δικαστικές αρχές, με την έννοια ότι εμάς παρακολείται το έργο μας. Υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος να τυναχτεί η εργολαβία η ίδια στον αέρα και σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο ο φορέας μου και εγώ προσωπικά έχουμε υποχρέωση του ρόλου μας. Αυτό που λέω είναι το 95% οι καταδαφίσεις, οι μη καταδαφίσεις μάλλον, των αφορμών τις οποίες πηγαίνουν σε προανάκριση και στον ανακριτή και λέω γιατί δεν κάνω καταδαφίσεις διαχρονικά. Και άρα και όχι η παρέμβαση στη δικαιοσύνη όπως σας κατηγόρησαν μέσω δεν υπήρξε παρέμβαση. Όχι, ναι, υπήρξε λέω να τεθεί σε γνώση ότι υπάρχουν δικαστήρια τα οποία δίνουν προσωρινές διαταγές έως ότου εξεταστούν τα ασφαλιστικά μέτρα. Με αυτόν τον τρόπο όμως μπαίνει σε μεγάλο κίνδυνο το έργο της των καταδαφίσεων για την Κρήτη, το οποίο πολύ πιθανό να τυναχτεί στον αέρα και αυτό έχει να κάνει ότι έρχεται όχι μόνο σε αντίθεση με όλα αυτά που προείπαμε, αλλά ακόμη και με τις κυβερνητικές εξαγγελίες και το πολιτικό πρόγραμμα, οι καταδαφίσεις στον Αιγαλό και στην παραλία να εκτελεστούν πάση θυσία. Αυτή τη στιγμή δεν εκτελούν μόνο οι αποκεντρωμένες στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτελεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι. Τώρα, στην Ελούντα έχουν σταματήσει ουσιαστικά, δεν υπάρχει τίποτα, δεν κινείται αυτή τη στιγμή. Όμως υπάρχει εργολαβία και τρέχει και υπάρχουν άλλες περιοχές. Θα μετακινηθεί ο εργολάβος από εκεί, από την Ελούντα. Ναι, στην Ελούντα τα πρωτοκόλλα ήταν 12. Μία αίτηση που απορρίφθηκε από το δικαστήριο, ο ίδιος καθαρεί μόνος του μάτια, δεν έχει ολοκληρώσει μια μεγάλη αυθαιρεσία. 9 πήραν. Με διπλές και τριπλές αιτήσεις πήραν και αποφάσεις πήραν παράταση. Ένας καταδάφισε πλήρως μόνος του, οπότε ζητάει και τη βεβαίωση ολοκλήρωσης, έτσι ώστε να είναι καθόλου νόμιμος και να δραστηριοποιηθεί νόμιμα και αυτή την τουριστική σεζόν. Και ένας ο οποίος βρίσκεται ενδιάμεσα σε όλους τους υπόλοιπους, οπότε δεν μπορεί να πάρει ο εργολάβος και να γκρεμίσει με αυτόν τον τρόπο, είναι αδύνατον. Οπότε ο εργολάβος θα προχωρήσει στην επόμενη περιοχή, η οποία βρίσκεται στην λίστα ιεράρχησης. Πού είναι? Που είναι η Ιεράπετρα. Ιεράπετρα. Ναι, είναι η Ιεράπετρα. Η Ιεράπετρα. Εκεί τώρα δύσκολο κομμάτι, γιατί και εκεί έχουμε πολλές αντιδράσεις. Πιστεύετε ότι η Ελούντα άνοιξε το δρόμο, δηλαδή και οι επιχειρηματίες της Ιεράπετρας θα αρχίσουν τις προσφυγές? Αυτά για μας δεν είναι μεγάλες καταδαφίσεις. Θα σας εξηγήσω γιατί. Ήταν, για παράδειγμα, πολύ πιο δύσκολο όταν κάναμε επεμβάσεις στον Καρτερό, στην πρώην Αμερικανική βάση, όπου υπήρχαν κατασκευές με θεμέλια, σκληρές επιφάνειες, οπότε έπρεπε να μπει ο εργολάβος με ειδικά εργαλεία για να τα πράξει όλα αυτά. Αυτά τώρα, για όλα αυτά μιλάμε για συνεχόμενες αυθαιρεσίες, οι οποίες τι είναι? Είναι μόνο καταστήματα εστίασης, τα οποία έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και επεκτείνονται παράνομα στο δημόσιο χώρο, στείνοντας έργολες για να έχουν σκιά για τα τραπεζοκαθίσματά τους. Άρα μιλάμε ότι αυτές οι καταδαφίσεις είναι της τάξης βγάζω την πέργολα και παίρνω το πρώτο δάπεδο, δηλαδή αν είναι πλακάκι ή είναι ένα ντεκ, ένα ξύλο. Από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν είναι ας πούμε κράσπεδα, πεζοδρόμια, δρόμοι,
αντιδιαβρωτικά που υπήρχαν στις ακτές είχαν γίνει παλιότερα από τις κοινότητες παράνομα, το οποίο όμως υπάρχει δυνατότητα νομιμοποίησης εκ μέρους των Δήμων. Άρα, και εδώ είναι και το σοβαρότερο για μένα κυρίως και των αντιδράσεων όλων, μιλάμε για αυθαιρεσίες οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές, είναι κρίμα να αντιτίθενται άνθρωποι σε αυτή την νομιμότητα. Μιλάμε συνολικά, είχαμε κοστολογήσει ότι συνολικά το έργο για τον εργολάβο στην Ελούντα θα ήταν της τάξης των 6.000 ευρώ συνολικά. Είναι από όσα τα περιέγραψα. Είναι καθαιρέσεις ουσιαστικά, μπορώ να το πω. Και κάτι τυχαία, να φανταστούμε, και κάτι τέτοια. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ απλά, γιατί αυτά που έχουν εκτελεστεί από τις κοινότητες, επειδή μπορούν να νομιμοποιηθούν και μέχρι τέλος Απριλίου. Mm-hmm. Περιβαλλοντικά, ως προϋφιστάμενα του 2011, και μπορεί από εκεί και πέρα να γίνει κάτι σοβαρό, μία ανάπλαση με καλύτερο τρόπο, είναι άδικο απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία ενός τόπου. Σύν το ότι όσο υπάρχουν ιδιωτικά αυθαίρετα στο δημόσιο χώρο, δεν μιλάμε τα πολυδομικά, στο δημόσιο χώρο, βάσει νόμων δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Αν δεν φύγουν, δεν μπορεί να γίνει εξομοίωση σε περίοδο λιμένα, δεν μπορεί να εκτελεστεί μελέτη πώς θα πληρωθεί σε ένα χώρο τέτοιο, δεν μπορεί να γίνει, να υπάρξει χρηματοδότηση, δεν μπορεί να γίνει ανάπλαση, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι προϋπόθεση να απομακρυνθούν αυτά για να γίνει οτιδήποτε άλλο. Πόσα πρωτόκολλα κατεδάφισης είναι σε κρεμότητα εδώ στην Κρήτη, εδώ και χρόνια? Συνολικά είναι γύρω στα 400, κάπου εκεί. Είναι λιγότερο. Περίπου με την απομάκρυνση στον Καρτερό, που ήταν πολλά, 20 πρωτόκολλα στη Χρυσή, στο Σύση επίσης, περίπου, αν δεν κάνω λάθος, εκτελέσαμε γύρω στα 120 πρωτόκολλα. Είναι περίπου 300, είναι περίπου 300 πρωτόκολλα. Όχι, δεν συνεχίζουν να έρχονται βέβαια κανονικά. Η αλήθεια είναι. Είναι κατά περιόδους όταν περιμένουμε να βγουν νομοσχέδια, ελαττώνεται, μειώνεται ο ρυθμός που φτάνουν. Μιλάμε πάντα όμως για τελεσίδικα πρωτόκολλα. Εκτιματική υπηρεσία στέλνει αποφάσεις οι οποίες έχουν τελεσιδικήσει. Δηλαδή έχουν καταναλώσει το χρόνο που μπορεί κάποιος να προσφύγει στα δικαστήρια για να βρει ίσως το δίκαιο. Τότε έρχονται σε εμάς, είναι για να εκτελεστούν. Ναι, είναι τα τελεσίδικα. Λοιπόν. Θες να πάμε λίγο και στην επιστημονική ιδιότητα της κυρίας Κουζηράκη? Φυσικά να πάμε και στην επιστημονική. Γιατί υπάρχει και αγωνία. Ναι, υπάρχει αυτό. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Τώρα εσείς τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα ως επιστήμονας. Έχουμε πρόβλημα με τους καθάρι, θα χάσουμε το ΒΑΗ? Ναι, έχουμε πρόβλημα. Και έχει να κάνει... Και είναι λίγο καραμέλα αυτό, αλλά δυστυχώς στο ΒΑΗ φάνηκε τι έγινε μάλλον με την κλιματική κρίση. Πριν από 10 χρόνια περίπου, 10-12 χρόνια, είχε γίνει ένα έργο στο ΒΑΗ καθαρισμού. Είχε καθαριστεί ο πυρήνας του δάσους και για την αντιπυρική προστασία του, αλλά και για το σκαθάρι. Τότε υπήρχε κατηγορία εκ μέρους των οικολογικών οργανώσεων και των οικολόγων ότι αυτός δεν είναι ένας τρόπος που διαχειριζόμαστε ένα φυσικό δάσος, γιατί έγιναν, η αλήθεια είναι, καθαρισμοί σε μεγάλο βάθος, φύγαν όλα τα πρέμνα, φύγαν τα νεαρά άτομα, αλλά έγιναν βάσει μια συγκεκριμένη δασοτεχνική μελέτη και το δάσος για ένα χρονικό διάστημα έως περίπου το 18 ήταν σε μια πολύ καλή κατάσταση γενικά. Γιατί καταρχήν έχει βρεθεί ότι το σκαθάρι δεν προσβάλλει το φοίνικα του θεόφραστου, αλλά προσβάλλει τα μικρά φυτά, τα μικρά άτομα. Αυτό το γνωρίζαμε. Το ίδιο το φυτό, το όριμο, είναι πολύ ενδεκτικό. Έχει αποδειχθεί. Αλλά όχι τα νεαρά άτομα. Άρα, όσο λοιπόν σε αυτό το δάσος, το πυκνό, υπήρχαν πνευμοβλαστήματα, όπως λέμε, και νεαρά φυτά, υπήρχαν και πολύ πολύ μεγάλες πιθανότητες. Σε όλα αυτά, όπου μετά από το 18, το 19 δεν έγιναν άλλα έργα καθαριότητας, ήταν πολύ μεγάλα ποσά, τα οποία δεν δόθηκαν ξανά ποτέ για να γίνει ένα τέτοιο έργο. Ήρθε και κούμποσε, συντέλεσε και αυτή η κλιματική κρίση. Με ποια έννοια? Ότι φαίνεται ότι λόγω των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών το σκαθάρι δούλευε με πολύ εντατικούς ρυθμούς, κατάφερε να προσβάλλει τα πιο εκτεθειμένα και αδύναμα άτομα, αυτά που είναι πάνω στην παραλία του ΒΑΗ, όχι μέσα στον πυρήνα και στον περιβραγμένο χώρο, αυτά που παντοπατούνται οι ρίζες τους, ίσως έχει λίγο κακοποιηθεί, είναι πιο αδύναμα, είναι κακοτερένιο, όπως λέμε, άμα τα δείτε, κάπως έτσι φαίνονται, δεν είναι ακμαία όσο ήταν μέσα στον πυρήνα. Οπότε, μάλλον, όλο αυτό συντέλεσε, ίσως δημιούργησε κάποια, μαλάκωσαν οι ίνες του φοίνικα του θεόφραστου. Δεν εξηγείται αυτή η ευκολία προσβολής.
Και ήρθε λοιπόν το έντομο σαν μια δευτερογενής προσβολή μέσα στο βάη. Αν δεν είναι δηλαδή ότι το έντομο ουσιαστικά ήρθε και ενσωματώθηκε. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό είχε βρεθεί. Το έντομο είχε βρεθεί στο παρακείμενο φυτώριο, στον Κανάριο Φίνικα και στη Χουρμαδιά. Ναι. Εκεί υπάρχουν και φίνικες του Θεόφραστου. Δεν είχε βρεθεί. Έχει αποδειχθεί με επιστημονική έρευνα και διδακτορικά, αν δεν κάνω λάθος, στην Ισπανία, ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα του φίνικα του Θεόφραστου, ανάλογα με την ηλικία και την ακμαιότητά του, που μπορεί να φτάσει και στο 95%. Είναι πολύ ανθεκτικό. Άρα εδώ... ο πυρήνας τώρα του φινικόδασου, δηλαδή αυτή τη στιγμή, ας το θεωρήσουμε ότι είμαστε πιο ήσυχοι για τον πυρήνα. Έχει προσληφθεί και δεν ξέρουμε, ποια είναι η έκταση αυτή τη προσβολή. Είναι δύσκολο να το παρακολουθήσει κανείς. Ναι. Γιατί είναι σαν ζούγκλα ουσιαστικά. Έτσι, είναι σαν ζούγκλα και είναι το γεγονός ότι κάποια άτομα φαίνονται ακμαία, ενώ είναι γεμάτα μέσα από το έντομο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η χειρισμή, γιατί μπορεί το έντομο να φύγει και να προσβάλλει τα άλλα άτομα με μεγάλη ευκολία. Θεωρητικά, το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρέπει να έχει κάποια πρωτόκολλα ουσιαστικά για να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση. Είναι κατάσταση συναγερμού. Θεωρητικά. Θεωρητικά. Είναι κατά κάποιο τρόπο το ίδιο που είχαμε ζητήσει εμείς, για άλλο λόγο βέβαια, για τη Χρυσή. Ναι. Χρυσή, για κάποια πράγματα. Δεν θέλω να πω κάτι για τη Χρυσή. Θέλω να πω ότι όταν το οικοσύστημα έφτασε σε αυτή την κατάσταση, όταν πλέον μιλούσαν ότι η ξηράνση στον οικότοπο προτεραιότητας είχε φτάσει στο 70%, τότε απευθυνθήκαμε έτσι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, με την έννοια ότι κάντε κάτι. Εγώ τότε είχα γράψει στην τότε Γενική Γραμματέα ότι πρέπει να κάνετε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ένας οικότοπος προτεραιότητας χάνεται, εξαφανίζεται. Και από εκεί κινήθηκε όλη αυτή η διαδικασία μετά, έτσι ώστε να γίνουν όλα αυτά που γίνανε θεσμοθετημένα πλέον. Θεωρητικά, κάτι πρέπει να γίνει με το. αυτή τη φορά θέλω να πω ότι η δασική υπηρεσία. Έμαθα γιατί είναι το μπιφ. Θα το πω στο παιδί μου, που δεν με ενημερώνει. Θεωρητικά πρέπει να γίνει σίγουρα κάτι για το ΒΑΗ, γιατί πραγματικά με την ύπαρξη αυτού του καθαριού, το οποίο είναι τρομερό, δηλαδή η καταπολέμησή του, υπάρχει καταπολέμηση, αλλά είναι τόσο επίπονη, τόσο δαπανηρή, που δεν ξέρω τι θα γίνει. Βέβαια, εννοείται ότι αξίζει τον κόπο, δεν το συζητώ καθόλου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πλέον κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Η εκεί. Πρόληψη είναι που σώζει και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να φτάσουμε πια στο μη περαιτέρω για να κάνουμε κάτι που τελικά μας κοστίζει πολύ περισσότερο. Και στην περίπτωση της Χρυσής και στην περίπτωση τώρα στο ΒΑΗ και όχι μόνο. Πάντα το ίδιο είναι κάνουμε. Είναι αλήθεια. Απλώς όλες αυτές οι συνέπειες που ήταν κάποτε σχεδόν μόνο ανθρωπογενείς, τώρα πλέον έρχεται να προσθεθεί πραγματικά και αυτή η κλιματική κρίση, η οποία μεταβάλλει τόσο πολύ τις συνθήκες για τη χλωρίδα και την πανίδα, που θεωρώ ότι θα ζούμε ακόμα να δούμε μεταβολές στα οικοσυστήματα και στους οικοτόπους. Θα δούμε άλλα πράγματα, θα δούμε αναγκαστική αλλαγή καλλιεργειών, θα δούμε άλλα είδη δασών, άλλα είδη ερήμων, άλλα είδη πραγμάτων. Το βλέπουμε κάθε μέρα να εξελίσσεται αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση εδώ. Χάρηκα πολύ και εγώ. Και να θυμάστε ότι εγώ είμαι αυτή που σας έμαθα τη λέξη μπιφ. Σωστό.